Χαίρετε, φίλοι μας αγαπητοί. Είμαστε πάλι μαζί σε αυτές τις ομιλίες που κάνουμε για να προχωρήσουμε λιγάκι σε αυτά που λέμε, να ολοκληρώσουμε ας πούμε ένα κύκλο κάποιων εκπομπών. Σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα των δικών μας της Ορθοδοξίας. Ποιες είναι δηλαδή, με λίγα λόγια, σωστές απόψεις πάνω στα θέματα της Ορθοδοξίας και θα μιλήσουμε για τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία, όπως ξέρετε, είναι γνωστά, αφού οι περισσότεροι με αυτά τα μυστήρια έχουμε μπει μέσα στην Ορθοδοξία, έχουμε μπει μέσα στον Χριστιανισμό. Και πρώτο μυστήριο είναι το βάπτισμα. Να τα πούμε εντάχει, είναι το βάπτισμα, είναι το χρίσμα που γίνεται μαζί με το βάπτισμα και μπορεί να γίνει και μετά. Η Ιερά Εξομολόγηση, η Θεία Ευχαριστία, δηλαδή η Αγία Κοινωνία, είναι το ευχέλαιο βάπτισμα, είναι η ιεροσύνη, ο γάμος, αυτά τα 7. Ο γάμος και η ιεροσύνη είναι μη υποχρεωτικά μυστήρια, είναι στη θέληση του καθενός. Ή να γίνει ιερέας ή να παντρευτεί. Αλλά όλα τα άλλα μυστήρια είναι υποχρεωτικά μυστήρια. Και η Θεία Ευχαριστία και η Ιερά Εξομολόγηση και το Χρίσμα και ο Νηπιό Βαπτισμός. Μερικοί αιρετικοί μας κατηγορούν ότι βαπτίζουμε τα παιδιά νωρίς. Πού το είδατε, λέει, γραμμένο αυτό? Θα τους πούμε λοιπόν που είναι γραμμένο αυτό για να το καταλάβουν και αυτοί. Πρώτα-πρώτα, το παιδάκι κινδυνεύει, όπως πολλά μερικά παιδιά, να πεθάνει προτού να βαπτιστεί. Γι' αυτό γίνεται ο αεροβαπτισμός που λέγεται. Αλλά είναι σίγουρο ότι χρειάζεται να βαπτιστεί το παιδί για να έχει το Άγιο Πνεύμα, γιατί στη βάπτιση έχει παίρνει χαρίσματα από το Άγιο Πνεύμα. Αυτά τα χαρίσματα που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι δίνει το Άγιο Πνεύμα, που είναι η χαρά, που είναι η ειρήνη, που είναι η αγάπη, που είναι η ομόνοια. Όλα λοιπόν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος θα παίρνει το παιδί την ώρα του βαπτίσματος, διότι κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα την ώρα του βαπτίσματος, όπως μας λέει και το Ευαγγέλιο, όπως μας λέει και ο ίδιος ο Χριστός, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος και πολλοί άλλοι. Μας κατηγορούν λοιπόν ότι βαπτίζουμε, λέει, τα παιδιά, ενώ δεν πρέπει να τα βαπτίζουμε. Αλλά εδώ διαψεύδονται από το ίδιο το Ευαγγέλιο. Γράφει λοιπόν στο Ματθαίο, άφετε τα παιδιά και μην κολλείετε, αυτά έλθουν προς με. Δεν είναι σαφές αυτό, θα μας πει κάποιος. Αλλά στις πράξεις λέει, μετανοήσατε και βαπτίσετε έκαστο ημών, ημίν γαρεστήριν η επαγγελία και της τέκνης ημών. Για σας είναι αυτή η επαγγελία, η διαταγή ας πούμε, και για τα τέκνα σας. Το λέει πού? Στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο στίχο 38. Επίσης στις πράξεις των Αποστόλων λέει, όσα βαπτίστη ο οίκος αυτής. Όσα βαπτίστη και ο οίκος αυτής. Και στις πράξεις λέει, επίσης και βαπτίστη εκτός και αυτού πάντες παραχρήμα. Αρχαία σημαίνει όλοι οι οικείοι του άνθρωποι. Στην πρώτη προς Κορινθίους που μιλάει ο Απόστολος Παύλος λέει «Εβάπτισα τον Στεφανά και τον οίκον αυτού». Όταν λέει τον οίκον αυτού εννοεί την οικογένειά του όλοι ολόκληροι.
περιτεθμίδε θεωρητομή, να περιτέμεστε περιτομή αχυροποίητη. Δηλαδή το βάπτισμα εννοεί πάλι εδώ. Με αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη, ολοκληρώνει το θέμα του νηπιού βαπτισμού. Γινόταν δε αυτός ο νηπιός βαπτισμός και στην πρώτη εκκλησία του Χριστού. Δηλαδή στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία των Αποστόλων. Οι Απόστολοι κάνανε την πρώτη εκκλησία. Συγκεντρώνονταν όλοι μαζί, έλεγαν τα λόγια του Ευαγγελίου, αυτά που τους είχε πει ο Χριστός, όλα αυτά, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, αλλά και έτρωγαν τον άρτο και έπιναν τον ίνο και έκαναν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και πολλά άλλα θα μας πούμε αργότερα. Τι είναι το χρίσμα? Το χρίσμα είναι αυτό που σταυρώνει το παιδί στο κούτελο και το αλήφουνε με λάδι, ο παπάς και ο αναλόγος, και βρίσκεται στους πρώτη προς Κορινθίους, στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, ο δε βεβαιών αυτούς εν ημίν των Χριστών και χρήσας ημάς Θεός. Και εμείς χρίσμα έχετε από του Αγίου και είδατε πάντα. Το χρίσμα ο ελάβατε από Αυτόν εν ημίν μένει. Αυτό το χρίσμα που λάβαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού όταν βαπτιστήκαμε μένει πάντοτε σε εμάς. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Άρα και το χρίσμα είναι ένα μυστήριο της Εκκλησίας. Μαζί με το βάπτισμα είναι και το χρίσμα. Δεύτερο μυστήριο. Τώρα, η Ιερά Εξομολόγηση. Είναι μυστήριο κι αυτή. Γιατί επέρχεται, κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα και δίνει την άφεση των αμαρτιών. Στην Παλαιά Διαθήκη εξαγορεύει τις αμαρτίες. Στην Βασιλείων λέει και με αυτόν Νάθαν ημάρτησε τον Κυρίο και αίσθησαν και εξηγόρευσαν τα αμαρτίες αυτών. Εξηγόρευω θα πει λέω τις αμαρτίες μου στον παπά, στον ιερέα. Αλλά πάμε στο Ματθαίο τώρα στην Καινή Διαθήκη να το κάνουμε πιο λινό. Βαπτιστέντες αυτούς, είπε ο Χριστός, εξομολογημένοι τα αμαρτίας αυτών, εξομολογούμενοι. Όταν τους βαπτίζετε θα εξομολογούνται και τις αμαρτίες τους. Βέβαια, η εξομολόγηση γίνεται και προ του βαπτιζόντος, γίνεται και προ της Αγίας Κοινωνίας, γίνεται πολλές φορές. Η εξομολόγηση είναι ένα διαρκές μυστήριο, δεν είναι όπως είναι το βάπτισμα, ένα μυστήριο και τελειώσαμε, όπως καλά ξέρουμε οι περισσότεροι. Και αν τεινών αφήτε τις αμαρτίες τους, είπε ο Χριστός, αφήνετε αυτής, αν τεινών κρατείτε και κράτητε. Αυτή την έδωσε την εντολή στους ιερείς, στους Αποστόλους, οι οποίοι την μεταβίβασαν στους επόμενους και επόμενους. Αυτό έχει φτάσει μέχρι τους σημερινούς ιερείς, σε μια αλυσίδα μέσα στους αιώνες, και οι ιερείς μας κάνουν το μυστήριο της αφαίσεως των αμαρτιών και της εξομολογήσεως. Ιωάννης, εάν ομολογούμε τα αμαρτία Σιμών, λέει, και στις πράξεις ήρχονται εξομολογούμενοι και απαγγέλλοντες τις πράξεις αυτών. Αναγγέλλονται στις πράξεις αυτών. Είναι λοιπόν και αυτά από την αρχαία εκκλησία τα μυστήρια. Είπαμε τρία μυστήρια. Τώρα πάμε στη Θεία Ευχαριστία, στο τέταρτο μυστήριο. Η παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ματθαίος 26 κεφάλαιο. Τους λέει ο Χριστός μετά αφού έκαναν το Πάσχα τους εκεί. Λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Αυτό το εστί σημαίνει είναι. Μα πώς είναι, αφού βλέπουμε, δεν το βλέπουμε. Διαψεύδονται τα λόγια του Χριστού? Όχι. Όταν λέει εστί είναι. Δηλαδή το κάνω εγώ και είναι. Γίνεται διαθαύματος αυτό. Και γι' αυτό δεν φαίνεται. Γίνεται αοράτος ή μετουσίωση των Αγίων δώρων. Ο μεν άρτος που βάζει ο ιερέας γίνεται σώμα Χριστού, ο δε ίνος που βάζει ο ιερέας γίνεται αίμα Χριστού. Και έτσι μεταλαμβάνουμε σώμα και αίμα Χριστού εμείς οι πιστοί. Αυτά μερικοί αιρετικοί δεν τα δέχονται. Ας αφήσουμε τους λεγόμενους μάρτυρες του Ιεχωβά, ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Ας αφήσουμε τους προτεστάντες, οι οποίοι δεν κάνουν αυτή την κίνηση, δηλαδή τη μετουσίωση των Αγίων δώρων, κάνουν κάτι άλλα πράγματα. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει αυτό που κάνει.
Βέβαια, μερικοί θα πούνε, για κάτσε, δεν κάνουμε το ίδιο που κάνανε οι Απόστολοι, δηλαδή να πάρουμε μια κανάτα και να πίνουμε μια γουλιά όλοι από αυτή την κανάτα το αίμα του Χριστού. Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό σε μια μεγάλη εκκλησία. Θα πέσει σε άλλους, θα του σκεφτεί, σε ολικιωμένους, στα παιδιά δεν γίνεται. Γι' αυτό η εκκλησία θέσπισε το κοχλιάριο, δηλαδή το κουταλάκι, να παίρνει ο καθένα σώμα και αίμα Χριστού μαζί εκείνη την ώρα και όχι ξεχωριστά. Για ανάγκη μεγάλη και έγινε μια ρύθμιση του μυστηρίου. Μήπως αυτό που παίρνουμε δεν είναι σώμα και αίμα Χριστού. Δεν έχει γίνει με το σύρος των Αγίων δώρων, με την ευχή του ιερέα γίνεται αυτό. Άρα είναι. Τώρα, ο τρόπος που το λαμβάνουμε είναι διαφορετικός. Αλλά αυτό το θέσπισε η Εκκλησία, η αρχαία Εκκλησία, για λόγους οικονομίας που τους καταλαβαίνω. Στην Αγία Σοφιά μπορεί να ήταν και 1500 και 2000 άτομα μέσα. Και 1000 άτομα. Και στις εκκλησίες εδώ καμιά φορά είναι 400 άτομα. Μεγάλες εκκλησίες μαζεύουν 400-500 ανθρώπους. Πώς θα γίνει αυτό? Να δώσεις στους ηλικιωμένους τώρα από ένα κανάτι να μεταλάβουνε ή από ένα ποτήρι, θα τους πέσει κάτω, θα σπάσει, θα γίνουν ακαταστασίες φοβερές και δεν κάνει να χυθεί το αίμα του Χριστού ποτέ. Μια σταγόνα να πέσει κάτω, σκύβει ο ιερέας και την πίνει τη σταγόνα. Έτσι είναι καθιερωμένο. Και μετά, αφού πιει τη σταγόνα, τη σκουπίζει με ειδικό μάκτρο και να γίνει το σημείο ακριβώς που έπεσε το αίμα του Χριστού. Ή αν έπεσε ο Μαργαρίτης που λένε λίγο από το σώμα του Χριστού, το παίρνουν και το τρώνε από κάτω. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε κι εμείς ως χριστιανοί Ορθόδοξοι, τα ιερά μας δηλαδή, ότι η Θεία Ευχαριστία είναι παραδεδομένη από τον Κύριο. Αφού φάγετε, τούτο εστί το αίμα μου, είπε. Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου. Οι ξένοι που δεν ξέρουν ελληνικά λένε, θα το είπε ότι να, μοιάζει με το σώμα μου. Δεν λέει μοιάζει, λέει είναι. Το είναι, είναι ταυτότητα. Είναι ακριβώς, είναι αυτό. Τέλος πάντων, αν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν αυτής, λέει στον κατά Ιωάννη στο 6ο κεφάλαιο. Ο τρώγων μου τη σάρκα, επίσης στο 6ο κεφάλαιο, λέει ο Χριστός ο ίδιος. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, μένει εν εμή, καγώ εν αυτό. Μένει μέσα μου και εγώ μένω μέσα του. Βλέπετε τι γίνεται. Αυτά τα μυστήρια. Στις πράξεις των Αποστόλων λέει ότι όλοι είμαστε προσκατερούνται στην κοινωνία και την κλάση του ίνου, να κόψουμε, ναι, η κλάση του άρτου, να κόψουμε το ψωμί. Και την μία των Σαββάτων και λοιπά έκοβαν τον άρτο οι μαθητές. Το ποτήρι της ευλογίας το ευλογούμε κοινωνία του αίματος του Χριστού εστί. Τον άρτον κλώμεν δεν είναι ο άρτος, είπε ο Απόστολος Παύλος, το σώμα του Χριστού. Και δεν είναι και ο ίνος το αίμα του Χριστού, που το λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο. Να τα δείτε αυτά. Πάμε τώρα στο ευχέλαιο. Τι είναι το ευχέλαιο? Είναι το λάδι που αλείβουμε τους αρρώστους. Το κάνουμε. Πρέπει να είναι εκεί οι ιερείς και να διαβάσουν πρώτα τα Ευαγγέλια και μετά να αλείψουν τον άρρωστο με λάδι. Και έλειψαν, λέω αυτό, πολλούς αρρώστους και τους εθεράπευσαν. Αυτό στο Μάρκο στο 6ο κεφάλαιο. Και ο Ιάκωβος στην επιστολή του, ο Άγιος Ιάκωβος, λέει, ένας από τους μαθητές του Χριστού, στο 5ο κεφάλαιο, αλείψαντες αυτόν ελαίο εν ονόματι Κυρίου, θεραπεύονταν με το Άγιον Έλεον. Και πάμε τώρα στο 5ο μυστήριο. Είναι η ιεροσύνη. Να ξέρουμε, αγαπητοί φίλοι, ότι η ιεροσύνη έχει μόνο 3 βαθμούς. Έχει τον επίσκοπο, έχει τον ιερέα ή πρεσβύτερο και τον διάκονο. Αυτοί οι 3 βαθμοί είναι καθιερωμένοι που καθιερώσαν οι Απόστολοι κατά εντολή του ιδίου του Χριστού. Να κάνετε επισκόπους, λέει, βάζοντας τα χέρια επάνω τους, χειροτονία. Οι επίσκοποι να κάνουν ιερείς, ένας ή 2 επίσκοποι να χειροτονούν ιερείς για την οικονομία της Εκκλησίας. Πώς θα γίνουν τα μυστήρια αν δεν υπάρχουν ιερείς?
Αυτοί που λένε η Εκκλησία δεν χρειάζεται, είναι τόσο άμυαλοι. Πώς θα γίνουν τα μυστήρια δίχως τους ιερείς? Εμείς θα τα κάνουμε, ο καθένας θα κάνει μυστήριο. Βλέπετε, όταν ξεφύγει το μυαλό του ανθρώπου σε ένα σημείο, ξεφύγει σε πολλά μετά. Και λέει ανοησίες. Η ιεροσύνη πώς θεμελιώνεται? Πράξη των Αποστόλων. Από δε της Μιλήτου πέμψας εις Έφεσον, μετακαλέσας τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Πράξη των Αποστόλων. Εισερχόμενοι σαν το Πνεύμα το Άγιο, παραλείπω, το Πνεύμα το Άγιο έθετε επισκόπους εν τη Εκκλησία. Και θέτει. Φιλιππισίους, πάση της Αγίης εν Χριστώ Ιησού, της ούσιν εν Φιλίππης, συν επισκόπης και διακόνης, μαζί με τους επίσκοπους, τους ιερείς και τους διακόνους. Τώρα, θα μου πεις, εμείς λέμε αρχιεπίσκοπος, έτσι. Δεν είναι καθιερωμένο μέσα στην Αγία Γραφή να υπάρχει αρχιεπίσκοπος. Ο αρχιερέας εις τους αιώνας, στον τύπο Μελχισεδέκ, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα ο αρχιερέας είναι ένας τίτλος που βάζουμε εμείς, είναι ο πρόεδρος των επισκόπων. Αλλά όχι αρχηγός των επισκόπων, όπως είναι ο Πάπας. Ο Πάπας είναι αρχηγός των επισκόπων. Δηλαδή ο Πάπας καθαιρεί επισκόπους. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να καθαρίσουμε ο ένας επίσκοπος τον άλλον, ούτε δύο επίσκοποι μπορούν να καθαιρέσουν έναν άλλο επίσκοπο. Πρέπει να γίνει σύνοδος πανορθόδοξος για να καθαιρεθεί ο επίσκοπος. Δηλαδή όλοι οι επίσκοποι της Ελλάδος πρέπει να μαζευτούν και να κάνουν δικαστήριο, να δουν τις κατηγορίες, τι έκανε αυτός ο επίσκοπος και πρέπει να καταργηθεί. Και αφού βρουν τις κατηγορίες και τα κάνουν αυτά, τότε γίνεται. Κανένας επίσκοπος δεν μπορεί να κατηγορήσει τον άλλον. Η επισκοπή ανήκει σε έναν άνθρωπο. Αυτός στην επισκοπή του κάνει ό,τι θέλει. Έχει τα πλήρη δικαιώματα να κάνει ό,τι θέλει. Να ανεβάζει και να κατεβάζει τους ιερείς και τους διακόνους και να κοιτάει τη συντήρηση της Εκκλησίας και του ποιμνίου του. Άρα λοιπόν, δεν γίνεται να κάνουμε αυτά που λένε μερικοί να καθαιρέσουν έναν επίσκοπο επειδή έκανε σφάλματα κλπ. Τον Άριο για να τον καθαιρέσουν κάνανε σύνοδο. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια με τον Μέγα Κωνσταντίνο που τη συγκάλεσε 318 Ορθόδοξοι Πατέρες. Έτσι, μετά από δίκη καταδικάστηκε ο Άριος και έφυγε από την Εκκλησία, τον διώξε, έχασε το αξίωμά του. Είπαμε λοιπόν για τη χειροτονία των επισκόπων. Είπαμε πώς γίνεται. Με επίθεση των χειρών γίνεται χειροτονία. Βάζουν τα χέρια τους οι επίσκοποι και χειροτονούν. Είναι απαραίτητη η παρουσία επισκόπου για να γίνει ένας ιερέας. Της πρεσβυτέρης της εν ημίν παρακαλώ ως συμπρεσβύτερος, λέει στην Α' Πέτρο, επιστολή. Το αγγέλο εν τη Εφέσο εκκλησίας γράψον. Δεν είναι άγγελος, είναι άνθρωπος. Τον λέει άγγελο διότι αγγέλει, έτσι, υπάρχει και αυτό. Όλοι εκείνοι που έχουν την αγγελία του Χριστού λέγονται άγγελοι του Χριστού. Οι επίσκοποι δηλαδή είναι υποτύπων αγγέλου μέσα στην Εκκλησία. Αναγγέλουν δηλαδή στους ανθρώπους αυτά που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη αρχίζει, λέει, γράψε τις επιστολές αυτές στους αγγέλους των 7 Εκκλησιών, λέει, ο ίδιος ο Χριστός παρουσιάστηκε στην σπηλιά της Αποκαλύψεως εκεί, στην Πάτμο, και μιλάει στον Ιωάννη και του λέει γράψε. Έτσι αρχίζει και η Αποκάλυψη. Και το τελευταίο μυστήριο, το 7ο, ο γάμος. Καθιέρωση του γάμου. Και ευλόγησε αυτούς ο Θεός, λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε την γη. Εκεί είναι στη γέννηση το πρώτο κεφάλαιο. Αλλά πάμε τώρα στο Ματθαίο. Ούκ εγνώκατε ότι επί σας απ' αρχής άσεν και θύλη. Να λοιπόν που μας λέει η Αγία Γραφή ότι υπάρχουν δύο φύλλα. Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό φύλλο. Δεν υπάρχουν δύο και τρία και τέσσερα και πέντε φύλλα όπως λένε σήμερα οι μοντέρνοι αυτοί σωτήριες. Πάνε σοφοί θεόσοφοι και καταργούν τα πράγματα και τα πάντα και με τη λογική τους θα φτιάξουν πάρα πολλά που δεν φτιάξανε οι ιερείς, που δεν φτιάξανε οι αιώνες, θα τα φτιάξουν αυτοί. Καταλαβαίνετε ότι είναι απάτες όλα αυτά. Ότι υπάρχει τρίτο φύλλο είναι μια απάτη. Και δεν φταίει ο Θεός που γεννιέται ο άνθρωπος ομοφυλόφιλος, το έχουμε εξηγήσει και ιατρικά.
Δεν φταίει ο Θεός. Δεν κάνει ο Θεός ημοφιλόφιλους, δεν κάνει ο Θεός κακούς ανθρώπους. Την κακία την αναπτύσσει η ίδια η ψυχή του ανθρώπου λεπτό προς λεπτό μέσα στη ζωή του. Μπορεί ένα παιδάκι σε ένα χρόνο να έχει αναπτύξει κακία, ξέρετε. Και φταίει το παιδί. Βεβαίως φταίει. Η ψυχή του παιδιού διαστρέφεται από το ίδιο το παιδί. Δεν τη διαστρέφει κάποιος άλλος. Ο Θεός δεν διαστρέφει κανέναν άνθρωπο. Θέλει όλους να είναι παιδιά του και να τους πάρει κοντά του. Αλλά η βούληση του ανθρώπου κανονίζει την τύχη του ανθρώπου ο ίδιος ο άνθρωπος. Μην πλανάστε και λέτε ότι ο Θεός έκανε τους ανθρώπους έτσι, ομοφυλόφιλους ή κακούς ή δολοφόνους και τέτοια. Αν ήταν έτσι, ο Θεός θα έκανε το κακό. Ο Θεός όμως δεν κάνει ποτέ κακό. Πάντα κάνει καλό ο Θεός. Είναι εκτός κακού ο Θεός. Και αν υπάρχει το κακό, άρχισε από τον Σατανά και μεταδόθηκε στην ανθρωπότητα και από τον Παράδεισο και συνεχίστηκε και έχει δηλητηριαστεί όλη η ανθρωπότητα από το κακό, το οποίο ευθύνεται ο ίδιος ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα. Και ο καθένας ξεχωριστά. Γι' αυτό και θα κρυφθεί από την ελευθερία που έχει, αν διάλεξε στη ζωή το καλό ή το κακό δρόμο. Ακόμα και οι αρχαίοι το λέγανε αυτό, ότι υπάρχουν δύο δρόμοι, ο δρόμος της αρετής και ο δρόμος της κακίας. Όταν πήγε ο Ηρακλής, λέει, συνάντησε δύο δρόμους μπροστά του, όταν ήταν νέο παλικάρι, και ποιον να ακολουθήσει. Ο δρόμος της αρετής είχε μια πολύ ωραία γυναίκα. Ο δρόμος της κακίας δεν είχε ωραία γυναίκα και ήταν και ανηφορικός. Και προτίμησε ο Ηρακλής το δρόμο της καλοσύνης, της χαράς, του μυστηρίου της χαράς, δηλαδή γιατί αυτός είναι ο καλός ο δρόμος. Ο άνθρωπος γίνεται χαρούμενος μόνο με τις εντολές του Θεού. Δεν γίνεται χαρούμενος με τίποτε άλλο. Με υλικά μέσα και τέτοια προσπαθήσανε χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι να γίνουν ευτυχισμένοι και δεν το πετύχαν. Και να κλείσουμε, αφού είπαμε και το γάμο σαν τελευταίο μυστήριο, ο Ματθαίος είπε ότι εξ αρχής άρσεν και θήλει επίησεν αυτούς. Το 19 κεφάλαιο, μιλάει για το Θεό. Και είπε, ένα και ένα αυτού, καταλήψει άνθρωπος την οικογένεια αυτού και προσδεθεί προς το σύντομο αυτού, στο γάμο κλπ. Αυτό είναι το μυστήριο του γάμου. Και η τέλεση του μυστηρίου και γένετο στην Κανά ο γάμος. Είναι γνωστό πως έγινε ο γάμος στην Κανά και παραβλήθηκε και ο ίδιος ο Χριστός και ευλόγησε το γάμο. Και παραγγέλλονε σε αυτούς που παντρεύονται, εγώ, όχι εγώ, πρώτη προς Κορινθίους, αρνείται ο Παύλος να πει ότι αυτός παραγγέλει και λέει ο Κύριος παραγγέλει να μην χωρίζεται ο άντρας από τη γυναίκα και η γυναίκα από τον άντρα. Το μυστήριο του το μέγα αστεί. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία γίνεται. Προς Εφεσίους επιστολή. Αυτά λοιπόν ήταν τα 7 μυστήρια και εντάξει θα σας πω μια ιστορία για να κλείσουμε. Τι περιλαμβάνει αυτή η ιστορία, θα σας πω αμέσως. Ίσως πολύ παλιά την έχω ξαναδιηγηθεί, αλλά τώρα πια, μετά από 15 χρόνια από αυτά τα βίντεο, αξίζει να την φρεσκάρουμε αυτή την ιστορία. Λέει κάποτε ο Σατανάς θέλησε να πάει σε έναν ιερέα και να τον προκαλέσει να του δώσει άφεση αμαρτιών, δηλαδή να τον εξομολογήσει και να του δώσει την ευχή για να κοινωνήσει. Θα ήταν μεγάλο ατόπιμο για έναν ιερέα να το κάνει αυτό, εφόσον απέναντί του βρίσκεται ο Σατανάς. Βέβαια, καμουφλαρισμένος ο Σατανάς πήγε με ανθρώπινη μορφή, λέει αυτή η ιστορία. Πήγε λοιπόν τη νύχτα, χτύπησε, άνοιξε ο παπάς και του λέει: Πάτερ, θέλω να ξεμολογηθώ. Λέει: Παιδί μου, είναι αργά. Τώρα έχει καιρό. Μπήκε μέσα λοιπόν, του λέει: Πες μου, τι έχεις να μου πεις. Λέει: Είμαι καλός άνθρωπος. Πολύ ωραία, έτσι αρχίζει μια ξεμολόγηση. Εκεί έχεις πάει να πεις τα κακά, όχι τα καλά. Τα καλά σαν τα πούνε άλλοι, αν έχεις κανένα καλό. Και έχω πρόβατα, λέει: Πρόσκω τα πρόβατά μου. Αγαπάω τους γονείς μου, τις πηγαίνω κάθε τόσο λέει φαγητό και το ένα και το άλλο και έχω και φίλους καλούς. Και... Αυτό δεν είναι ξεμολόγηση, του λέω ο ιερέας. Λέει, μα γιατί λέει, αφού είμαι καλός άνθρωπος, λέει αυτός. Λέει, δεν είναι. Εγώ θέλω να μου πεις άλλα, του λέει, αλλά δεν μου λες. Οπότε θα σου πω εγώ μια ιστορία. Και θα μου απαντήσεις αυτή την ιστορία και μπορώ να σου δώσω και την άδεια να. Λέει, ένας πατέρας εκβιάζει την κόρη του να παντρευτεί με ένα πλούσιο. Δεν είναι σπάνιο το γεγονός. Να μην αφήνουν το κορίτσι να διαλέξει τον άντρα της, να το βάζουν αυτή. Αλλά είδε λέει τελικά ότι το κορίτσι ήταν δυστυχής την ώρα της τράπεζας εκεί που κάνανε το γαμήλιο τραπέζι και του ζήτησε συγχώρεση ο πατέρας. Σπάνιο πράγμα για ένα πατέρα να ζητήσει συγχώρεση. Είναι μια θυσία, ας πούμε.
Ο πατέρας λέει πήγαινε στον άντρα σου και ζήτησε τώρα. Αυτή η κοπέλα λέει και στους δύο ότι πρέπει να πάω οπωσδήποτε σε ένα σημείο μετά από το ποτάμι, διότι εκεί υπάρχει ο υπότης που αγαπούσα και είχαμε κάνει όρκο τιμής όποιος αφήσει τον άλλον, ο άλλος αυτό πρέπει να πεθάνει. Λοιπόν, κινδυνεύει αυτό να πεθάνει. Πρέπει να πάω να τον βρω. Με την άδειά μας, λένε και αυτοί οι δύο, πήγαινε. Στον δρόμο υπάρχει ένας ληστής, ο οποίος βλέπει την κοπέλα, αλλά όταν πλησιάζει αλλοπαρμένη και τρέχοντας, λέει ο ληστής, λέει, ατύχησα. Παρόλο που είχε διαμάντι και αυτά επάνω, ήταν πολύ πλούσια η νύφη. Μπορεί, λέει, να πηγαίνει για το παιδί να είναι άρρωστη και να τρέχει και να είναι έτσι. Δεν θα την κλέψω, λέει. Θα πάω να κοιμηθώ σήμερα έτσι. Και φεύγει ο ληστής. Παρακάτω συναντάνε έναν άγιο άνθρωπο, ο οποίος τι έκανε. Είχε κάθε Πέμπτη, είχε κτάμα να κοιμάται μόνο κάθε Πέμπτη. Και έτυχε να είναι Πέμπτη τώρα. Βλέπει την κοπέλα να τρέχει προς το ποτάμι. Ξέρει ότι το ποτάμι είναι φουσκωμένο, τη σταματάει και τη λέει: εάν πας στο ποτάμι, θα πνιγείς. Πρέπει να σε πάω εγώ. Πώς θα με πας με τη βάρκα μου. Είχε μια βάρκα λοιπόν και την πήγε απέναντι. Την πήγε απέναντι, ήταν ο υπότης. Αυτή αποκαμωμένη πέφτει στην πόρτα του υπότη, χτυπάει αυτό, αλλά πέφτει και κάτω μεσολυπόθυμη. Ανοίγει ο υπότης, ο οποίος ήταν από μέσα από την πόρτα και είχε βάλει το ξύφος εδώ, και ήταν έτοιμο να κάνει την προσευχή του γονατιστός και να πιέσει το ξύφος και να πεθάνει. Διότι έμαθε ότι παντρεύεται εκείνη που αγαπούσε. Όταν την είδε λοιπόν, την ασυνέφερε, πήγε μέσα, του είπε την ιστορία ότι δεν ήθελα να παντρευτώ. Εσένα αγαπώ και ήρθα να σου το πω για να μην σκοτωθείς. Αλλά με βίασε ο πατέρας μου, με εκβίασε ο πατέρας μου να παντρευτώ έναν άνθρωπο πλούσιο. Λέει, παντρευθήκατε, λέει, ναι, παντρευθήκαμε. Λέει, πήρε την άδεια του πατέρα σου, λέει, ναι. Του άντρα σου που παντρεύτηκε τώρα του νεόπαντρου, την πήρε την άδεια. Λέει, ναι, την πήρα την άδεια. Του είπε, λέει, ότι εγώ κινδυνεύω, λέει, ναι. Λέει, κοίταξε, θε να μείνει εδώ. Λέει, κοπέλα, ναι, θα μείνω εδώ μαζί σου. Λέει, ο υπότης, δεν μπορεί να μείνει. Εγώ δεν μπορώ να σε κρατήσω. Παρόλο που σε αγαπάω πιο πολύ και από τη ζωή μου, δεν μπορώ να σε κρατήσω. Μα γιατί δεν μπορεί να με κρατήσει. Διότι δεν μπορώ να κάνω τέτοια απάτη στον άνθρωπο που σε άφησε να έρθει εδώ για να μου σώσει τη ζωή μου. Και αυτό είναι ο άντρα. Σταματάει η διοίκηση και κοιτάει τον Σατανά, ο οποίο ακούει για να καταλάβει τι γίνεται, να μπορέσει να ξεγελάσει τον ιερέα. Λέει, παιδί μου, άκουσε τι είπα. Λέει αυτό, ναι, άκουσα. Του λέει, θα μου πει τώρα ποιο από όλου αυτού έκανε τη μεγαλύτερη θυσία. Ο πατέρα, ο γαμπρό, ή αυτοί που τρώγανε, που του είπε η κοπέλα, να φάτε, να συνεχίζετε να τρώτε. Λέει, όχι, δεν πρόκειται να φάμε μέχρι να έρθει εσύ. Κάνανε και αυτή τη θυσία να μην φάνε, να περιμένουν να γυρίσει η νύφη πίσω. Αυτή κάνανε τη μεγαλύτερη θυσία. Εκείνο που πήγε να την κλέψει και δεν την έκλεψε, ο ληστής. Μετά, ο γέροντας αυτός που δεν θα κοιμηθεί όλη την εβδομάδα επειδή μόνο την Πέμπτη κοιμότανε. Ή ο υπότης. Ποιος έκανε τη μεγαλύτερη θυσία. Κατάλαβα ότι βρίσκεται σε παγίδα. Λέει, τώρα να πω κάτι, θα πέσω έξω. Ο παπάς γιατί του τα είπε όλα αυτά. Είναι λεπτό το θέμα, προσέξτε να το καταλάβετε. Αν του λέγει ότι ο ληστής έκανε τη μεγαλύτερη θυσία, θα του έλεγε αυτός, εσύ δεν θα την έκανες αυτή τη θυσία γιατί σ' αρέσουν οι γυναίκες και θα έχεις τη γυναίκα αυτή κλπ. Αν έλεγε αυτοί που δεν φάγανε, θα τον έβγαζε και ηλιόγλου. Εσύ δεν θα έκανες αυτή τη θυσία, γι' αυτό λες είναι η μεγαλύτερη θυσία λοιπόν. Α, για τον πατέρα τι λες ότι ήτανε, αν έλεγε για τον πατέρα, εσύ δεν μπορούσε να ταπεινωθείς μπροστά στην κόρη σου ή στο γιο σου και να πεις συγχώρεσέ με, άρα είσαι υπερήφανος. Πίσω από κάθε έναν από αυτά τα πρόσωπα κρύβεται και μία αμαρτία. Το κατάλαβε ο Σατανάς και λέει, η απάντηση ήταν, όλοι λέει, κάνανε την ίδια μεγάλη θυσία. Και ο πατέρας και ο ένας και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος. Λέει, όχι, δεν παίζεις καλά το παιχνίδι. Σου είπα να βρεις έναν από αυτούς. Τότε κατάλαβε ο Σατανάς ότι δεν μπορεί να απαντήσει. Σηκώνει ο Άγιος αυτός, ο γέροντας αυτός και του λέει, λοιπόν, εσύ δεν έχεις καμία αμαρτία. Δεν έχεις, δεν είσαι λέμαργος, δεν είσαι φιλοχρήματος, αντολιστή, δεν είσαι. Λοιπόν, δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Φαίνεται εσύ ο Σατανάς. Είσαι ο Σατανάς. Βρήκε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο και τον αποστόμωσε. Μέχρι εδώ όμως, γιατί τελείωσε και η ώρα της εκπομπής. Να είστε καλά.
μέχρι την επόμενη εκπομπή μας που θα πούμε άλλα χρήσιμα πράγματα και κάποιο τέτοιο περιστατικό όπως συγκριθήκαμε με τον ιερέα και με τον σατανά. Να είστε καλά μέχρι τότε. Χαίρετε.